Ολοκλήρωση του μετρό Θεσσαλονίκης εντός του 2023, προανήγγειλε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής κατά τη διάρκεια των εγγενείων του περιπτέρου του Υπουργείου στην 85η ΔΕΘ. Ο Υπουργός τόνισε πως οι προσφυγές στη δικαιοσύνη έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις, ωστόσο αυτό δεν αλλάζει τον σχεδιασμό που είναι να παραδοθεί ολοκληρωμένο το έργο μέσα στο 2023. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν πρόκειται ποτέ να εγγενιάσει μουσαμάδες. Εμείς ό,τι έργο ανακοινώνουμε, δίνουμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Μπορεί να μην λέμε πολλά, αλλά όταν λέμε κάτι, αυτό γίνεται. Σε ό,τι αφορά τον σταθμό Βενιζέλου, τόνισε πως έχει αποδειχθεί ότι η πόλη μπορεί να έχει και αρχαία και σύγχρονο μετρό. Αυτή τη στιγμή, εμείς αυτό που ζητάμε και θέλουμε, είναι να αφήσουμε το διχασμό και τις διαφωνίες πίσω μας. Αυτό που θέλουμε είναι να ξεκινήσει η απόσπαση και παρατοποθέτηση, μια διαδικασία η οποία έχει διχάσει τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, είναι μια διαδικασία όμως η οποία κρίθηκε πλέον στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το άλλο το οποίο κάναμε πριν από λίγες μέρες και έχω την χαρά να βλέπω και τον Νίκο τον Ταρχιάου και τον Νίκο τον Κουρέτα και να τους ευχαριστήσω για την πολύ καλή δουλειά. Η επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στην Αγία Σοφία έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτό είναι ένα δείγμα που αποδεικνύει ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει. Μέσω μιας ειδικής εφαρμογής στο περίπτερο του Υπουργείου Υποδομών, ο Κώστας Καραμανλής είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει όλα τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στην επικράτεια.